Yo, σήμερα πήγα για locals με BA and here's how it went down. Και αναμονή προφανώς ξεκινάει περιμένοντας το λεωφορείο, έτσι, μην γελιόμαστε. Δυστυχώς τα λεωφορεία εδώ πέρα είναι λίγο είδος υπό εξαφάνιση. Οπότε ελπίζουμε να έρθει on time και να πάμε κιόλας on time, γιατί πρέπει να βρεθώ με ένα παιδί το οποίο το ξέρετε αρκετά καλά και πρέπει να είμαι on time εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, φτάσαμε Μαρούσι, πάμε μια στάση Δωδώνη για να βοηθήσουμε το φίλο για αυτό που χρειάζεται και παράλληλα να πάρουμε καφέ, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά ο καφές βοηθάει στις ατελείωτες ώρες grind. Αυτά, πάμε. Τι γίνεται ρε κεφάλα βάζ, το παγωτό μεγαλύτερο από το κεφάλι σου. Γάμισε το φίλε. Λοιπόν, περίμενε, πριν ξεκινήσουμε και σε βάλουμε και εσένα στο βίντεο, θέλω να λίγο να φλεξάρω αυτά που έχουμε πάρει. Λοιπόν, βασικά, γιατί θες να με βοηθήσεις να το κρατήσουμε τώρα απλά έτσι όπως είναι. Αφού δεν μπορείς. Ναι, λοιπόν, έχουμε παγωτάκι, καφεδάκι, φρέντο στρέζο σκέτο. Και θα κάνει drop μετά από τον πρώτο γύρο για να πάει τουαλέτα. Και δεν είδατε το καλύτερο. Δύο νεράκια, 30% προσφορά. Πήρα δύο. Καλή φάση. Καλό. Είναι μία. Είναι από αυτές τις μέρες τώρα το καλοκαίρι. 42 βατ μη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ έξω. Πρέπει κάπως να το να αντέξουμε, γιατί εντάξει, ωραία μέρα, αλλά η ζέστη ανυπόφορη. Οπότε που λέτε πήρα εδώ πέρα νερός, ζαχώρι, 500 ml, εντάξει, αλλά δεν άκια τα 500 ml, οπότε... Πήρα δύο. Αυτά μ' άρεσαν. Λοιπόν, τώρα όπως λέτε, μάγκες και γοργόνες μου. Μάγκες και γοργόνες μου. Όχι, γοργόνες και μάγκες μου. Κάπως θα επιβιώσουμε και σήμερα. Επιβιώσουμε, θα επιβιώσουμε. Δεν έχουμε τέκνη να παίξουμε legit. Δεν έχουμε τέκνη να παίξουμε legit, αλλά θα νικήσουμε δεύτερο local σερί. Εδώ τρελά. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να αρχίσουμε τα local. Εγώ έχω αποφασίσει να παίξω BA. Το deck profile θα το δείξω στο τέλος του βίντεο. Πολ, έχεις κάτι να πεις ρε φίλε? Όχι, όχι. Τίποτα, τι deck παίζεις εσύ? Alter. Ο Alter δεν έχει κλείσει. Εγώ παίζω Mega. Και τα δύο έχουν κλείσει. Bye. Εσύ θα κατέβεις με το κανάλι. Αυτός παίζει Alter, εγώ παίζω Mega και αυτός θα κατέβει με το κανάλι της Βουλής. Βάλε αυτό πίσω που γελάει. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τα entry packs. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Φέρτε τα εδώ. Λοιπόν, έλα. Πόσες φορές μπορείς να πεις λοιπόν σε μια πρόταση? Βούλωστο. Το είδες. Και θα φας μπουνιά. Άνοιξε το σε παρακαλώ. Έλα, άνοιξε. Έλα. Άνοιξε το ανάποδο, θα καταλάβεις, επειδή έχουν κακό print από πίσω. Δεν είναι. Εντάξει, είσαι... Best card. King of Skull Servants. Τι πέταξε τα μάνα. Χαζός το King of Skull Servants. Δεν είναι. Παιδιά, όλοι dislike το βίντεο. Δεν είναι. Δεν έχει κακό print από πίσω. Cyberstein. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, ωραία. Κοιτάξτε πώς το κάνω εγώ. Και εσύ πρώτα, ένα Cyber Dragon. Πρώτα απ' όλα έχω το Phantom Rage, ξέρω εγώ, επειδή τα credit δεν μπορώ να τα κάνω τίες δυστυχώς. Οπότε... Περίμενα. Τα πλοία να ναι, την πίσω την έκανα ήδη damage, by the way. Λοιπόν... Quinglos! My boy! Συμβολικό. My boy. Άρα τώρα ανήκει Swift. Λοιπόν, και τώρα πάμε το TS. And only one asks. Τον θέλω το Cyber. Θα σου πω, βασικά, δεν στα από πίσω πρώτα, δεν στα από πίσω. Περίμενε, να προσέξω. Θα σου πω αν είναι. Σκάτσε. Δεν θα μου πεις εσύ, θα το δούμε στο βίντεο. Είναι ντρόπλε. Έχει κακό print, ρε. What the fuck! Έφτιαξαν το print από πίσω. Έφτιαξαν το print από τις Swifties. Πάρτε το. Πάρτε το. Αυτό είναι πολύ ελαφρύ. Λοιπόν, έχω ήδη νικήσει το local, guys. Μιλάμε. Όχι. Λοιπόν, guys, αυτή τη στιγμή είμαι δεύτερο γύρο του local. Αυτή τη στιγμή είμαι χι-0. Πρώτο γύρο έπαιξα versus το φίλο μου τον Πανταζή με Σάλα και κέρδισα 2-0. Εντάξει, είχα ανοίξει τις καλές traps του deck. Και round 2 έπαιξα με ένα παλικάρι που ουσιαστικά έπαιζε Tri Brigade. Εκεί νίκησα 2-1, πήρα το πρώτο game, μετά πήρα αυτό στο δεύτερο και πήρα το τρίτο. Τρίτο game είχα πολύ αστείο χέρι, είχα ανοίξει
διπλό Solen, Imperma και Red Ice και Graf, τον οποίο τον είχα σετάρει. Εντάξει, overall πήγε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά τώρα ετοιμαζόμαστε για τελικό. Peace. Λοιπόν, τελειώσαμε το local. Βγήκα δεύτερος. It's okay though, γιατί τα BA ούτως ή άλλως πρώτη φορά τα έπαιξα στη ζωή μου. Στο τελικό έπαιξα versus Sky Striker και παίχτηκε γενικά πάρα πολύ στο grind. Οπότε εντάξει, okay, είναι, ξέρετε, είναι αυτά τα control matchups, ρε παιδί μου, που θέλει όσο δυνατόν καλύτερο χειρισμό των resources. Έχει όλα αυτά. Πήρα δύο. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Εντάξει, στην τελική δεν είχα ιδιαίτερο παράπονο, γιατί ουσιαστικά τα BA τα πιάνα πρώτη φορά, οπότε είναι really care. Επίσης, το τελευταίο pack, sorry που δεν το έκανα record, αλλά δεν άνοιξε κι άλλη ulti. Αλλά έχουμε πεθάνει από τη βέση, το μόνο κακό. Μια χαρά θα πάω. Και δυστυχώς δεν άνοιξα κι άλλη ulti. But it's okay, έβγαλα Seven Dragon, το οποίο το πουλήσε επιτόπου κιόλας στο Γιάννη, τον ήθελε. Πλασάραμε μια χαρά. Οπότε αυτά. Γυρνάω σπίτι και σας δείχνω τη λίστα. Γιάννη, τι έγινε, ρε, πώς τα πήγαμε local μετά από πάρα πολύ καιρό? Πέτρες. Νιώσαμε την οργή του Νιμπύρου. Α, καλά πάμε. Αλλά δεν πειράζει, εγώ το χάρηκα. Μπράβο, αυτό, και αυτό κι αν το χαίρεσαι βέβαια. Αυτό είναι και τόσο. Γιατί είμαστε στο cutting τώρα. Και αυτό μόνο cutting δεν είναι. Δεν σε βλέπω πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Διαλέξαμε τη χειρότερη μέρα γενικά. Έξω έχει 40 βαθμούς. Τα νερά τα δύο τέλειωσαν, πήρα άλλα δύο. Αλλά δεν είναι αρκετά. Τώρα δεν μας σώζουν τα δύο, μας σώζει μόνο ο δύο. Μαλακά, μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Παμπίνος. Παμπίνος. Παμπίνος ο βρουτοτρέλας, Παμπίνος ο προσφοράς. Να πάρω δύο. Πάρε δύο. Έτσι. Παραλίγο να πάρεις τρία. Εσύ, Νικολάκη. Εγώ, παιδιά, 2-1 σήμερα. Α, decent. Χάσαμε από βάση. Να κάνουμε needle ceiling too strong. Πολύ strong. Ζους. Επίσης strong. Problem, αλλά... Νικήσαμε Γκρεμάτζου και Altergeist. Γιατί στο Altergeist ήταν ό,τι καλύτερο, τράβηξαμε Desires, Circle και Gazelle. Δεν έχεις history. Εντάξει, ναι, κάπως έτσι. Στις φίλες μου τι έκανες? Εγώ το σήκωσα το τουρνουά, αλλά εντάξει, ήρθα να δεις. Κάποιες φορές είναι λίγο lonely όταν είσαι ο καλύτερος. Να κάνω. Έπαιξα τελικό με το Μουρίκι, όχι με σένα. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε το deck profile. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω λοιπόν στο deck profile, πρέπει να οπωσδήποτε να κάνω ένα shout-out στον Ερίκο Μπέκ για τη πλήματάρα που βλέπετε εδώ πέρα, την αγοράσα από εκείνον. Είναι το YCS 225, αυτό που είχε γίνει ουσιαστικά στη Βραζιλία πέρυσι και ακυρώθηκε λόγω COVID. Ουσιαστικά το YCS που δεν είναι ποτέ, ας το πούμε έτσι. Sad story βασικά, δεν ξέρω γιατί γελάω. Και ναι, επίσης να κάνω ένα μικρό shout-out σε Γιανούμπα για τον Axis Code και τα Imperma, στον φίλο μου τον Παταζή για τον Bugchuck και την 3x1, και ένα shout-out και στον Chris Paul για το Orcast Crescendo που θα δείτε. Λοιπόν, with that said, μπορούμε να πάμε στο deck profile. Λοιπόν, triple tour guide, διπλό Rhino, τριπλό Graph, διπλό Sir, τριπλό Skarm που κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο BA τέρας απ' όλα, διπλό Farfa, μία Limbic, μία Alic, ένα Barbar, ένα Calcab και ένα Backjack. Λοιπόν, αυτό είναι το ratio που έπαιξα από BA slash Fiend τέρατα. Κάποια από αυτά θα αλλάξουν, π.χ. μπορεί να βάλω τρίτο Sir, θα σας εξηγήσω βασικά σε λίγο, αλλά overall πιστεύω ότι τα ratio είναι αρκετά balanced. Πείτε μου βέβαια και στα σχόλια πως σας φαίνεται και εσάς. Το deck σήμερα το πιάσα πρώτη φορά στα χέρια μου και το έπαιξα σε local, οπότε ξέρετε, δεν είμαι κάποιος BA specialist, οπότε ακούω ιδέες γενικότερα. Μετά έκανα ένα λαθάκι στο deck building μου και έχωσα μέσα Dragoon Package,
Η ιδέα ήταν να έχω ένα αντιμέτα engine όπως είναι το Dragoon. Π.χ. τα Striker δυσκολεύονται πάρα πολύ να περάσουν τον Dragoon. Τα Sala επίσης. Τα Trimbrigade εντάξει όχι τόσο γιατί κάνουν, πώς το λένε, σου κάνουν ένα σούρα και πας λίγο πλατεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ άμα μπει ο Dragoon μπορεί να σου φέρει ένα αρκετά μεγάλο πλάσ. Η αλήθεια είναι ότι το κατέβασα κυριολεκτικά μία φορά στα τρία μάτσες που έπαιξα σήμερα. Και εντάξει, μου νίκησε το game εκεί πέρα εναντίον Striker. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα consistent. Επίσης προτιμώ να παίζω 40 τράπουλες για να μην πολύ ξεφεύγει η κατάσταση. Ναι, αυτές οι τρεις κάρτες ουσιαστικά πολύ πιθανόν θα γίνουν. Θα γίνει ουσιαστικά, αυτό θα γίνει λογικά τρίτο trap trick, τρίτο, πώς το λένε, τρίτο trap trick, τρίτο thin griffing, οι traps που έζω στον deck θα τις δείτε σε λίγο, και αυτό μπορεί να το κάνω είτε τρίτο rhino είτε τρίτο sheer, θα δείξει. Και πάμε στις traps γιατί το deck παίζεται πολύ με τις traps. Λοιπόν, η καλύτερη κάρτα του deck αδιαμφισβήτητα τριπλώνει την ceiling. Σχεδόν κάθε φορά που το resolvera ήταν GG. Ο Νίκος όταν έφαγε αυτό ενώ έπαιζε σάλα και του είχα μπεϊτάρει ουσιαστικά την bailings, πήγε καθαρά πλατεία. Με το που το resolvera ήξερα ότι νίκαγα. Οπότε σίγουρα το και επειδή ουσιαστικά μπορώ να το κάνω activate όποτε γουστάρω, το προτίμησα και από το torrential. Λοιπόν, με τα δύο Finn Griffing ή αλλιώς Peter Griffing. Λοιπόν, σίγουρα θα παίξω τρίτο. Αυτή η κάρτα είναι insanely good σε αυτό το format. Έκανα μεγάλη μαλακιά που παίξα δύο. Θα βάλω σίγουρα τρίτη. Δύο trap trick θα βάλω τρίτο οπωσδήποτε, γιατί σε τσάρι αυτά εδώ μαζί με τα Imperma. Καταλαβαίνετε ότι είναι του γεννούμε επειδή είναι secret το μεταξύ. Λοιπόν, μετά τριπλό Solemn Strike, τριπλό Judgment και ένα Order, γιατί δεν μπορώ να παίξω deck χωρίς Order, αρνούμε. Αν το deck μου δεν μπορεί να παίξει Order, δεν είναι deck μου πλέον. Αυτά λοιπόν από Main Deck, πάμε στο Extra. Προφανώς The Man Himself, διπλό Dante, δεν ξέρω αν θα βάζα τρίτο, μπορεί να το έκανα, μπορεί και όχι, προχωράμε. Μία Beatrice, ελπίζω να βγει 30 κάποια στιγμή, είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα και νομίζω ότι την κατέβασα ότι μία φορά στο local, προτίμησα πιο πολύ να πάω για Zeus Turbo. Λοιπόν, μετά νούμερο 49, Fortune Tune. Αυτό ουσιαστικά είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να κάνω Zeus, αν και δεν το κατέβασα ότι μία φορά σήμερα, μιλώντας για Zeus, διπλός Zeus. Μια downer για να είναι 4 material Zeus. Προφανώς ο Zeus είναι ίσως η καλύτερη κάρτα του deck. Είναι η κάρτα με την οποία παίζω περισσότερο. Γενικά μ' αρέσει full ο Zeus σαν κάρτα. Νιώθω ότι όταν έχω Zeus κάτω παίζω λίγο το δικό μου Yu-Gi-Oh! Αν με νιώθετε. Μετά μια Τσερουμπίνη, μια Μασκαρένα, μια Βέρτε η οποία θα φύγει. Ένας Nightmare Unicorn, μια τρισμένα πάρα πολύ καλή κάρτα, αν και δεν τη χρησιμοποιήσα ποτέ, αλλά όπου υπάρχει, ξέρω εγώ, heavy back row, είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί να σε βοηθήσει να νικήσει και με time. Έναν Access Code, πάρα πολύ καλή κάρτα. Dragoon, ο οποίος 1000% θα φύγει. Και Purple Dante, ο οποίος δεν κατέβηκε ούτε μια φορά, αν και ήθελα, γιατί άμα κατέβαινε παίζει να νίκαγα επί τόπου, αλλά εντάξει. Ουσιαστικά τελικό πήγαμε ένα deck το οποίο δεν είχα ξαναπιάσει καν, οπότε πόσο μπορώ να παραπονεθώ. Οπότε αυτό είναι το deck, κάπου εδώ λήγει και το vlog μου. Άμα σας άρεσαν τέτοια deck profiles και τέτοια vlogs, πείτε μου στα σχόλια, γιατί είναι από αυτά τα IRL stuff τα οποία θα ήθελα να κάνω πιο συχνά, μου αρέσουν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Οπότε πείτε μου τη γνώμη σας, like, comment, share, subscribe και μέχρι την επόμενη φορά, Vas Gaming signing out. その方を伝う涙一粒